Και να πάμε λίγο σε ένα θέμα το οποίο έκλεισες εσύ, επιμελήθηκες εσύ, ιδιαίτερη καλεσμένη, μία γιατρός που κάνει θράψεις στο YouTube. Για ποιο λόγο? Γιατί ανεβάζει πολύ απλά και κατανοητά βιντεάκια με τις ασθένειες που όλους μας απασχολούν. Είναι η κυρία Άννα Ζαγοριανού και την ευχαριστούμε πολύ που είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μήνα κιόλας. Βέβαια, βέβαια, να είστε καλά. Η αλήθεια είναι πως έχετε έτσι δημιουργήσει όμορφες εντυπώσεις, εγκομιαστικά σχόλια, μεγάλη απήχηση. Για πείτε μας λίγο τι κάνετε και έχετε ξετρελάνει το YouTube. Το κανάλι που έχω στο YouTube είναι με ιατρικό περιεχόμενο. Το είχα ξεκινήσει όταν ήμουν φοιτήτρια, περίπου στο 5ο-6ο έτος, κάπου εκεί. Όταν είχα παρατηρήσει ότι υπήρχαν παρόμοια αγγλικά κανάλια με ιατρικό περιεχόμενο που μας βοηθούσαν και εμάς τους φοιτητές, αλλά δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο στα ελληνικά. Και ακόμα περισσότερο κάτι αντίστοιχο που να απευθύνεται εκτός από φοιτητές, να απευθύνεται και στο μέσο άνθρωπο ή ακόμα και σε παιδάκια. Οπότε το ξεκίνησα σαν μια ιδέα στην αρχή. Δεν πίστευα, να σας πω την αλήθεια, ότι θα το συνεχίσω πέρα από ένα-δύο βίντεο. Αλλά είδα ότι είχε κάποια απήχηση, είδα ότι κυρίως με βοηθούσε και εμένα στο διάβασμα. Οπότε το κράτησα λίγο παραπάνω και εσείς το κρατάω μέχρι σήμερα. Εσείς, κυρία Ζαγοριανού, επιμελήσετε και τα γραφικά που βλέπουμε, γιατί είναι εντυπωσιακό έτσι ο τρόπος με τον οποίο, για παράδειγμα, βλέπουμε τώρα για τη φυματίωση κάποια στοιχεία, το πώς τα έχετε αποδώσει οπτικά στο βίντεο. Ναι, τα πάντα τα κάνω εγώ. Πολύ ενδιαφέρον. Συγχαρητήρια. Βέβαια. Γιατί... Και σε ποιους απευθύνεστε, δηλαδή στο μυαλό σας πώς το έχετε χτίσει, πώς το έχετε δομήσει? Η αλήθεια είναι ότι συνήθως όταν κάνω κάποια βίντεο, τα περισσότερα βίντεο, συνήθως απευθύνομαι, έχω στο νου μου δηλαδή περισσότερο παιδιά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα βίντεο είναι μόνο για παιδιά. Είναι για όποιον τον ενδιαφέρει η ιατρική και όποιος έχει όρεξη να δει ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με το ανθρώπινο σώμα. Δέχεστε κάποιες προτροπές προκειμένου να υλοποιήσετε κάποιες συγκεκριμένες έτσι προτάσεις? Κάποιες φορές ναι. Και σε μηνύματα και σε σχόλια του τύπου «κάνε αυτό το θέμα, θα μου άρεσε, κάνε αυτή την ασθένεια, την έχει κάποιος γνωστός μου». Ναι. Λοιπόν, ξέρετε, διανύουμε τώρα και μία περίοδο υγειονομικής κρίσης, πανδημίας. Έμπνευση εντός εισαγωγικών πάντα μπορεί να έλθει σε αυτό το οποίο έχετε σκεφτεί? Έμπνευση πάντα υπάρχει. Η ιατρική είναι ένα αχανές πεδίο. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να τελειώσουν τα θέματα. Είτε έχουν να κάνουν με την πανδημία, είτε έχουν να κάνουν με οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Και κάποιες από τις ασθένειες με τις οποίες έχετε καταπιαστεί και βλέπετε ότι υπάρχει και ενδιαφέρον, γιατί... Η μεγαλύτερη απήχηση, να το θέσουμε πιο απλά. Τη μεγαλύτερη απήχηση την είχε προφανώς το βίντεο με τα mRNA εμβόλια. Ναι. Έπειτα το βίντεο γενικά με τα εμβόλια που είχα κάνει για τα κλασικά εμβόλια. Έπειτα για τις ομάδες αίματος. Ναι. Και από εκεί και πέρα ασθένειες όπως η φυματίωση ή η σκλήνηση κατά πλάκας. Λοιπόν, γιατί καταλαβαίνουμε. Τα βλέπουμε και κάθε μέρα. Βέβαια, καταλαβαίνουμε ότι θέλει τρόπο για να καταλάβει ένας πολίτης, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σχέση με την ιατρική. Θέλει τρόπο έτσι. Τα βασικά. Είναι μια θεωρία δύσκολη, μια πράξη ίσως ακόμα δυσκολότερη. Το θέμα είναι όμως ότι υπάρχει τρόπος να καταλάβουμε πράγματα. Ναι, άμα υπάρχει όρεξη, πιστεύω ότι υπάρχει και τρόπος. Μάλιστα. Οπότε φαντάζομαι όλα ανεβαίνουν στο YouTube. Όλα, ναι, τα βάζω στο κανάλι μου στο YouTube. Μάλιστα. Τι να περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Το επόμενο διάστημα, τώρα δυστυχώς και λόγω δουλειάς, δεν προλαβαίνω να βγάλω όσο παλιά. Ναι. Δηλαδή, το έχω κάνει σχεδόν μια φορά το τρίμηνο, αλλά το κρατάω. Οπότε συνεχίζει ό,τι έκανα μέχρι τώρα. Ασθένειες, οτιδήποτε έρχεται. Λοιπόν, δεν έχω κάποιο πρόγραμμα συγκεκριμένο. Εγώ προτείνω τώρα να αναφέρετε και το κανάλι, προκειμένου εδώ οι τηλεθεατές μας. Μας παρακολουθούν και πανελλαδικά, βέβαια, όχι μόνο μέσα στην περιφέρεια Κρήτης, να σας μάθουν, να σας γνωρίσουν, να σας στηρίξουν. Το κανάλι σας, ποιο είναι? Το κανάλι λέγεται Human Nature. Α, μάλιστα. Ανθρώπινη φύση, λοιπόν. Ακριβώς. Και μπορεί να μάθει κανείς τα πάντα για τις ασθένειες. Λοιπόν, δεν απευθύνεστε μόνο σε μικρούς, απευθύνεστε και σε μεγάλους. Πολλές οι απορίες και η αλήθεια είναι και εμείς οι μεγαλύτεροι το βρίσκουμε έτσι ελκυστικό όλο αυτό. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Μακάρι, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν...